Οι σύμμαχοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν άρματα μάχης στην Ουκρανία πρέπει να το πράξουν τώρα, τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτ την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα διευκολύνει κάθε σχετική απόφαση με παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού και αναπλήρωσης αποθεμάτων, ενώ θα προχωρήσει και σε εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών. Για εμένα, αυτό είναι το παράδειγμα της άσκησης ηγεσίας το οποίο άνθρωποι αναμένουν από τη Γερμανία, πρόσθεσε ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης από το βήμα της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου, σύμφωνα με το κείμενο του λόγου του. Μετά από ισχυρές διεθνείς πιέσεις, το Βερολίνο αποφάσισε να προχωρήσει στην παράδοση σύγχρονων αρμάτων μάχης τύπου Leopard 2 από τα αποθέματά του, προκειμένου να βοηθήσει η Ουκρανία να υπερασπιστεί το έδαφος της από το ρωσικό εισβολικό στρατό. Ωστόσο, η Γερμανία αναμένει ακόμα ορισμένους Ευρωπαίους εταίρους της να εκπληρώσουν τις δικές τους δεσμεύσεις, μολονότι αρχικώς δεχόταν κριτική ότι ήταν εκείνη που καθυστερούσε να προχωρήσει στην παράδοση των αρμάτων, φοβούμενη μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η χώρα θα συνεχίσει να τηρεί μια ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης του Κιέβου και της αποφυγής μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης, σημείωσε ο κ. Σόλτς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ταμπού ό,τι αφορά την προμήθεια οπλισμού στην Ουκρανία, διότι η χώρα χρειάζεται όπλα. Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. Έχουμε κοινή αντίληψη με την Ολλανδία ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού στην προμήθεια και τη στήριξη με όπλα προς το στρατό μας, προς την Ουκρανία μας, διότι στηρίζει και προστατεύει την κυριαρχία μας, είπε. Ο Ζελένσκι έχει κατά επανάληψη ζητήσει περισσότερα όπλα από τους δυτικούς συμμάχους και ταχύτερες παραδόσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα του πέρυσι το Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, η Ουκρανία θέλει μαχητικά αεροσκάφη, περισσότερα τεθωρακισμένα και οπλισμό μεγάλου βεληνεκούς και να προσπαθήσει να αποθήσει τις ρωσικές δυνάμεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.